Εντός λίγων ημερών, ο κύριος Χρυσοχοίδης κατάφερε να χάσει μέσα από τα χέρια του δύο καταδικασμένους νεοναζί εγκληματίες. Το Γιάννη Λαγό που ήδη βρίσκεται στις Βρυξέλλες και τον υπαρχηγό των νεοναζί Χρήστο Παπά. Όταν πρόκειται για 14χρονους μαθητές, ο κύριος Χρυσοχοίδης γνωρίζει να τους κρατάει μισή εβδομάδα στα κρατήρια. Όταν όμως έχουμε να κάνουμε με καταδικασμένους νεοναζί, τους οποίους υποτίθεται ότι παρακολουθούσαν και ήταν έτοιμοι να συλλάβουν, η επιχείρηση εξελίσσεται σε μεγαλοπρεπές φιάσκο. Περιμένουμε μια ξεκάθαρη απάντηση από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ο Παπάς ξέφυγε κάτω από τη μύτη του γιατί κάποιοι τον βοήθησαν ή γιατί είναι ανίκανος να συλλάβει τον υπαρχηγό των νεοναζί.